Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Κοσμίδη για την τιμή που μου έκανε για ένατη χρονιά να βρίσκομαι εδώ, να βρίσκομαι στην κλινική της και να συμμετέχω στην ημερίδα μας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για μάζες ύπατος. Στα παιδιά το ύπαρ αποτελεί την τρίτη πιο συχνή εντόπιση ενδοκοιλιακών μαζών μετά τους όγκους νευρού και το νευροβλάστομα. Οι όγκοι του ύπατος αποτελούν το 5 με 6% όλων των ενδοκοιλιακών μαζών. Συγκεκριμένα, η συχνότητα εμφάνισης πρωτοπαθών κακοήθων όγκων ύπατος ανά έτος είναι 1,5 ανά 1 εκατομμύριο παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιστοιχεί σε 1,3% όλων των νοσημάτων καρκίνου παιδικής ηλικίας κάτω των 19 ετών. Εδώ είναι ένας πίνακας λοιπόν, τώρα με τις υπατικές μάζες που θα αναλύσω λίγο παρακάτω. Οι μάζες του ύπατος διακρίνονται σε 1/3 σε καλοήθεις και τα 2/3 σε κακοήθεις. Οι πιο συχνές καλοήθεις μάζες είναι τα αιμαγγιώματα, τα αμαρτώματα, υπατοκυταρικό αδένωμα, εστιακή οζόδης υπερπλασία. Κακοήθεις μάζες είναι υπατοβλάστομα, υπατοκυταρικός καρκίνος. Στη νεογνική βρεφική ηλικία και νηπιακή, πιο συχνά είναι τα αιμαγγιώματα και το υπατοβλάστομα, και στη σχολική ηλικία και εφηβεία τα υπατικά αδενώματα και ο υπατοκυταρικός καρκίνος. Κλινικά, η κλινική εικόνα εκδηλώνεται ανάλογα με το μέγεθος της μάζας. Οπότε, ασυμπτωματικοί ασθενείς αφορούν κυρίως υπατικά αιμαγγιώματα, μπορεί να εκδηλώνεται με μετεωρισμό κοιλίας, ψηλαφητή μάζα, ίκτερο πιο σπάνια, απώλεια βάρους, πυρετός, κυρίως κακοήθης όγκη, ανεμία, θρομβοκυτάρωση. Στην ευρυϊκή και νεογνική ηλικία μπορεί τώρα να παρουσιάσουν πολυδράμνιο, εμβρυϊκό ίδρυμα, αναπνευστική δυσχέρεια, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Οπότε, κεσαρική τομή συνίσταται στην ύπαρξη εμβρυϊκού υπατικού όγκου για να αποφευχθεί η ρήξη αυτού ενδοκοιλιακά. Τα υπατικά αιμαγγιώματα είναι καλοήθεις υπατικές μάζες με διευρυμένα αιμοφόρα αγγεία. Διακρίνονται σε συγγενή αιμαγγιώματα που είναι το 20%, είναι πλήρως αναπτυγμένα κατά τη γέννηση και διακρίνονται σε αυτά που υποστρέφουν ταχαίως και σε αυτά που δεν υποστρέφουν. Βρεφικού τύπου αιμαγγιώματα είναι η πιο συχνή καλοήθης αγγειακή όγκη βρεφικής ηλικίας το 80%, αυξημένη συχνότητα είναι στα κορίτσια και εξελίσσονται στους πρώτους 6 με 12 μήνες ζωής και ακολουθεί στάδιο υποχώρησης μέχρι την ηλικία των 3 με 9 ετών. Τα υπατικά αιμαγγιώματα του βρεφικού τύπου διακρίνονται σε εστιακά, πολυεστιακά και διάχυτα. Τα εστιακά αιμαγγιώματα αναπτύσσονται προγενετικά, είναι ασυμπτωματικά ή εκδηλώνονται με ψηλαφητή μάζα κοιλιακή διάταση μετά τη γέννηση. Μπορεί κατά την περιγεννητική περίοδο να κάνουν εμβρυϊκή καρδιομεγαλία, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Μπορεί να παρουσιάσουν ήπια θρομβοπενία, οπότε πρέπει να γίνει διαφοροδιάγνωση με το σύνδρομο Κάζαμπαχ-Μέριτ. Μπορεί να έχουν κάποιες αρτιοφλεβώδεις επικοινωνίες. Η αλφα-φετοπρωτεΐνη είναι υψηλή όπως αναμένεται σε όλα τα νεογέννητα, αλλά περιμένουμε όμως να πέσει σταδιακά. Αν παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, θα πρέπει να γίνει διαφοροδιάγνωση με το υπατοβλάστομα. Τα πολυεστιακά αιμαγγιώματα αναπτύσσονται μετά τη γέννηση μέχρι 9 με 12 μηνών. Συνήθως είναι ασυμπτωματικά, εντοπίζονται σε προσυμπτωματικό έλεγχο με υπέρηχο κοιλίας στα πλαίσια ελέγχου δερματικών αιμαγγιωμάτων τουλάχιστον πάνω από 5. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις μπορεί να είναι πάρα πολύ απειλητικά για τη ζωή, γιατί σε περίπτωση σημαντικών αρτηριοφλεβωδών επικοινωνιών μπορεί να κάνουν καρδιομεγαλία και καρδιακή ανεπάρκεια και επίσης κάνουν υποθυροειδισμό. Τα διάχυτα αιμαγγιώματα χαρακτηρίζονται από μαζική αντικατάσταση υπατικού παρενχήματος με ποικίλες αναπλαστικές βλάβες. Σημαντικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες οδηγούν σε καρδιακή ανεπάρκεια με αυξημένο κλάσμα εξώθησης. Επίσης, μπορεί να κάνουν υπατομεγαλία, σύνδρομο κοιλιακού διαμερίσματος ή αναπνευστική δυσχέρεια και υποθυροειδισμό. Παράγοντες κινδύνου και για τα διάχυτα και για τα πολυεστιακά υπατικά αιμαγγιώματα είναι η προωρότητα και το θετικό οικογενειακό ιστορικό. Από εικονιστικό έλεγχο, στον υπέρηχο κοιλίας βλέπουμε συμπαγής ομοιογενής με σαφή όρια αυξημένες ηχογένειας βλάβες.
Η μαγνητική ύπατος έχει πιο αυξημένη ευαισθησία και ειδικότητα και προτιμάται στις μικρές βλάβες κάτω από 3 εκατοστά. Για τα εστιακά εμαγγιώματα θα πρέπει να γίνεται διαφοροδιάγνωση με νευροβλάστομα, με το υπατοβλάστημα που είναι πιο ανομοιογενής βλάβες στη μαγνητική και χαρακτηρίζεται από αύξηση α-φετοπρωτεΐνες και το μεσοχηματικό αμάρτωμα. Τα πολυεστιακά και διάχυτα εμαγγιώματα θα πρέπει να διαφοροδιαγνώσκονται από το αγκιοσάρκωμα και το αδιαφοροποίητο σάρκωμα. Η βιοψία ενδείκνεται σε περίπτωση δυσκολίας της διάγνωσης. Θεραπευτική αντιμετώπιση αφορά τα πολυεστιακά και τα διάχυτα εμαγγιώματα που μπορεί να είναι απειλητικά για τη ζωή και χορηγείται προπρανολόλη. Η ανταπόκριση στη θεραπεία παρατηρείται μετά από 4 με 8 εβδομάδες και η διάρκεια κυμαίνεται 3 με 12 μήνες. Παρενέργειες είναι υπόταση, βραδικαρδία, βροχόσπασμος, υπογλυκαιμία. Το μεσοχηματικό αμάρτωμα είναι μια καλοήθης υπατική μάζα. Αφορά το 8% των παιδιατρικών υπατικών όγκων. Αφορά ασθενείς κάτω του 1 έτους. Εμφανίζεται συνήθως μετά τον τοκετό. Εντοπίζεται συνήθως στο δεξιό υπατικό λοβό. Συσχετίζεται με ανομαλίες του πλατκούντα και τα περισσότερα περιστατικά δεν συσχετίζονται με δυσμορφίες. Αναπτύσσονται τους πρώτους μήνες ζωής και στη συνέχεια παραμένουν σταθερά ή μεγαλώνουν περαιτέρω ή υποστρέφουν. Η κλινική εικόνα είναι ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης και το μέγεθος. Το 15 με 20% εμφανίζεται στην νεογνική ηλικία με οξία κλινική εικόνα λόγω ταχείας αύξησης μετά τη γέννηση. Τα νήπια είναι ασυμπτωματικά όσο οι βλάβες είναι μικρές και καθυστερεί η διάγνωση μέχρι ο όγκος να γίνει μεγαλύτερος. Παιδιά με σύνδρομο Beckwith-Wiedemann έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν μεσοχηματικό αμάρτωμα και λόγω της υψηλής α-φετοπρωτεΐνης θα πρέπει να γίνεται διαφοροδιάγνωση με το υπατοβλάστομα. Απεικονιστικά το χαρακτηριστικό σε αυτές τις βλάβες είναι ότι και στη μαγνητική και στον υπέρηχο κοιλίας φαίνονται κυστικά και συμπαγή συστατικά και έχουν την εικόνα του ελβετικού τυριού. Η εστιακή οζώδης υπερπλασία είναι μια άλλη καλοήθης μάζα, υπατική μάζα, μη ειδική υπερπλαστική αντίδραση σε αγκιακή δυσπλασία. Είναι ένας περιγεγραμμένος όγκος χωρίς κάψα, χαρακτηρίζεται από κεντρική ινώδη σουλή με δυστροφικά αγκία. Αποτελείται από όζους από φυσιολογικά υπατοκύτταρα που χωρίζονται μεταξύ τους με ακτινοτά ινώδη διαφραγμάτια. Ένας συνηθισμένος ανοσιοστοχημικός τύπος είναι η συνδετάση της γλουταμίνης. Αντιστοιχεί σε 2-4% των πρωτοπαθών υπατικών όγκων παιδικής ηλικίας. Η μέση ηλικία εμφάνισης είναι 10-16 ετών, μεγαλύτερη συχνότητα στα αγόρια, είναι συνήθως ασυμπτωματική η όγκη. Παράγοντες κινδύνου που συνδυάζονται είναι επιζώντες από καρκίνο παιδικής ηλικίας. Παιδιά λοιπόν τώρα που έχουν πάρει χημειοθεραπεία για όγκο Wilms, νευροβλάστομα ή λήπτες μεταμόσχευσης μυελού των οστών έχουν ένα 5% συχνότητα εμφάνισης εστιακής οζώδης υπερπλασίας. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν οι αλκυολιωτικοί παράγοντες που έχουν λάβει, η υπορφόρτωση με σίδηρο από πολλαπλές μεταγγίσεις, η ακτινοθεραπεία ύπατος. Ο μέσος χρόνος εμφάνισης είναι 4 με 12 έτη μετά τη θεραπεία, πιο σύντομα όμως σε όσα έχουν λάβει μεταμόσχευση μυελού των οστών. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας κινδύνου είναι παιδιά με αποφρακτική υπατική νόσος ή με ατρυσία χοληφόρων. Θα πρέπει να γίνεται διαφοροδιάγνωση από το υπατικό αδένωμα και το υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Διαγνωστικά, ο υπέρηχος κοιλίας είναι μη ειδική εξέταση. Το ντόμπλερ μπορεί να δείξει αυξημένη αιματική ροή εντός της σουλής. Η αξονική κοιλίας δείχνει μια έντονη ενίσχυση της βλάβης σε σχέση με το φυσιολογικό υπατικό παρέγχημα μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού και είναι πιο καθυστερημένη η ενίσχυση της κεντρικής ουλής. Η μαγνητική είναι πιο διαγνωστική και το χαρακτηριστικό είναι ότι η εστιακή οζώδης υπερπλασία, η ένταση του σήματος που έχει είναι παρόμοια με το υπατικό παρένχημα και η κεντρική ουλή εμφανίζει χαμηλή ένταση σήματος
στην ΤΑΦ1 ακολουθία και πιο εδώ και πιο ενισχυμένη εδώ στην ΤΑΦ2 ακολουθία. Η παρακολούθηση αυτών των ασθενών είναι καθαρά απεικονιστικά. Χειρουργική εκτομή δεν ενδείκνυται και σε αβέβαιη διάγνωση απαιτείται βιοψία της βλάβης. Τα υπατικά αδενώματα είναι πιο σπάνιοι καλοήθεις όγκοι, αφορούν λιγότερο από 5% των πρωτοπαθών υπατικών όγκων στην παιδική ηλικία, εμφανίζεται κυρίως στην εφηβεία, με ηλικία διάγνωσης περίπου τα 14 έτη, αυξημένη συχνότητα στα κορίτσια, είναι ασυμπτωματικός όγκος, τα μεγάλα αδυνόματα μπορεί να εκδηλώνονται με κοιλιακό άλγος, συνήθως μονήρης που εντοπίζεται στο δεξιό υπατικό λοβό. Οι μονήρης μάζες είναι συνήθως σποραντικά περιστατικά. Στα παιδιά συνήθως συνδυάζονται με παράγοντες κινδύνου και δεν είναι μονήρης, είναι πολλαπλά αδενώματα. Οι παράγοντες κινδύνου είναι η έκθεση σε ιστρογόνα, στα κορίτσια η χρόνια χρήση αντισυλληπτικών, παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο, αγωγή με ανδρογόνα, όπως αθλητές άρσης βαρών και η αγωγή στην απλαστική αναιμία, ασθενείς με τύπου 1 και 3 νόσους αναπόθεσης γλυκογόνου, εμφανίζεται σε άντρες έως 20 ετών, είναι πολλαπλά και αγνώστου μηχανισμού, και εδώ ενδείκνυται ο προληπτικός έλεγχος με υπέρηχο ηκυλίας κάθε έτος. Επίσης, μπορεί να συνδυάζεται με διάφορα σύνδρομα, κυρίως οικογενείς αδενοματώδης πολυποθείας, Χάλερ, Τούρκοτ, Λίνς. Υπάρχουν 4 τύποι υπατικού αδενώματος και το πιο συχνό είναι το φλεγμονώδες. Οι πιο σημαντικές επιπλοκές που έχουν τα υπατικά αδενώματα είναι η αυτόματη ρήξη ή αιμορραγία εντός του όγκου ή ενδοπεριτοναϊκά. Κυρίως αφορά μεγάλα αδενώματα πάνω από 5 εκατοστά και είναι αυξημένος ο κίνδυνος ανάπτυξης υπατοκυταρικού καρκίνου σε ενήλικες άντρες με μεγάλα αδενώματα. Αφορά ένα 5% των ασθενών και συνδυάζονται συνήθως με την αυξημένη δράση της β' κατενίνης. Οπότε η θεραπευτική αντιμετώπιση αφορά χειρουργική εξαίρεση, κυρίως σε μεγάλα αδενώματα πάνω από 5 εκατοστά, άντρες, αγόρια και όταν σχετίζεται και όταν τα υπατικά αδενώματα σχετίζονται με νόσο του γλυκογόνου τύπου 1. Στη συνέχεια το υπατοβλάστομα είναι ένας σπάνιος εμβρυϊκός όγκος του ύπατος. Στο τμήμα μας πριν ένα χρόνο μας απασχόλησαν 3 παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 μηνών και 7 ετών, τα οποία διαγνώστηκαν με υπατοβλάστομα μέσα σε 6 μήνες και τα 3. Τώρα πόσο σπάνιο μπορεί να είναι αυτό? Προφανώς τυχαίο. Το υπατοβλάστομα είναι ο πιο συχνός κακοήθης όγκος ύπατος στα παιδιά. Αφορά το 2/3 των υπατικών όγκων σε ηλικίες κάτω των 2 ετών. Έχει παρατηρηθεί αύξηση της ετήσιας επίπτωσης από 1,89 ανά 1 εκατομμύριο το 2000 σε 2,16 ανά 1 εκατομμύριο το 2018 σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η συνήθις ηλικία είναι κάτω των 4 ετών με μέση ηλικία διάγνωσης στους 18 μήνες. Ένα 5% εμφανίζεται σε παιδιά άνω των 4 ετών. Τα συγγενή πατοβλαστώματα διαγνώσκονται περιγεννητικά ή τις πρώτες 28 μέρες ζωής. Κλινικά, στη νεογνική ηλικία μπορεί να εκδηλώνεται με διογκωμένη κοιλία, ψηλαφυτή κοιλιακή μάζα, αναπνευστική δυσχέρεια. Αν έχει διαγνωστεί προγενετικά ότι υπάρχει αυτός ο όγκος, θα πρέπει τότε συστήνεται κεσαρική τομή λόγω αυξημένου κινδύνου ρήξης όγκου, περιγεννητικής αιμορραγίας και μεθεμορραγικού σοκ. Στη βρεφική και παιδική ηλικία εκδηλώνεται με διάταση κοιλίας, ψηλαφυτή κοιλιακή μάζα, με μη ειδικά συμπτώματα όπως ανορεξία, έμετη, κόπωση, απώλεια βάρους. Σε ένα 15% παιδιών στην αρχή της διάγνωσης μπορεί να έχουν κατάγματα πλευρών και σπονδυλικής στήλης και επίσης έχει παρατηρηθεί πρώιμη ήβη με σημεία αρενοποίησης σε αγόρια κάτω των 3 ετών λόγω αύξησης της β' χωριακής. Οι παράγοντες κινδύνου είναι προωρότητα, χαμηλό βάρος γέννησης, κυρίως κάτω περίπου 1 γραμμάριο γεννιούνται, η οξυγονοθεραπεία, η φυροσεμίδη, η παρεντερική διατροφή,
που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια νοσηλείας σε μονάδα νεογνών, ιατρησία γολιφόρων. Επίσης υπάρχει ένα 15% συνδυάζεται με γενετικά σύνδρομα, το σύνδρομο Beckwith-Wiedemann, η υπερτροφία, τρισομία 18-21, οικογενής αδενοματώδης πολυποδίαση, το Λιουφραουμέν. Στο διαγνωστικό έλεγχο, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η α-φετοπρωτεΐνη, που είναι πάρα πολύ αυξημένη σε πάνω από 90% των ασθενών. Τα χαμηλά επίπεδα κάτω από 100 συνδέονται με κακή πρόγνωση. Από τις απεικονιστικές εξετάσεις, ο υπέρηχος κοιλίας συνήθως είναι η πρώτη εξέταση που κάνουμε με τα πρώτα συμπτώματα που έχουμε. Όμως, η πιο διαγνωστική εξέταση είναι, και σημαντική είναι η μαγνητική κοιλίας. Δίνει λεπτομέρειες τόσο για τη μορφολογία του όγκου, όσο για την έκταση του όγκου, και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, και το μοναδικό μάλλον, για τη σταδιοποίηση της νόσου. Αξονική, όχι κοιλίας, θώρακα είναι αυτή που κάνουμε για να ελέγξουμε αρχικά πνευμονικές μεταστάσεις στην αρχή της διάγνωσης, και η FNA βιοψία παίζει και αυτή πολύ σημαντικό ρόλο στη διάγνωση. Είναι δύο οι βασικοί ιστολογικοί τύποι, ο επιθυλιακός τύπος και ο μειχτός επιθυλιακός μεσοχηματικός τύπος. Ο επιθυλιακός τύπος, υπάρχουν 4 υπότυποι, φέταλ, εμπριόναλ, μακροδοκιδωτός και ο αναπλαστικός. Πιο συχνή ανάμεσα αναστοχηματικούς δείκτες είναι η β' κατενίνη και η σικλίνη ντε. Η σταδιοποίηση βασίζεται στο σύστημα pre-text, το οποίο περιγράφει την έκταση της νόσου προέναρξη της θεραπείας. Βασίζεται στην ταξινόμηση ύπατος κατά σύστημα κουινό, στο οποίο το υπατικό παρέχημα διαχωρίζεται σε 4 τομείς και 8 τμήματα λειτουργικά και ανεξάρτητα. Το κάθε τμήμα έχει τη δική του αγκιακή εισρωή, εκροή και χολική παροχέτευση. Οπότε, με βάση αυτό το σύστημα, υπάρχουν τα τμήματα ομοδοποιούνται σε 4 τομείς. Τον αριστερό πλάγιο τομέα που περιλαμβάνει το τμήμα 2 και 3. Τον αριστερό έσω τομέα που περιλαμβάνει τα τμήματα 4α, 4β. Τον δεξιό πρόστιο τομέα που περιλαμβάνει τα τμήματα 5 και 8. Και τον δεξιό οπίστιο τομέα που περιλαμβάνει τα τμήματα 6 και 7. Οπότε, λοιπόν, τώρα έχουμε... Οπότε, με βάση λοιπόν τώρα ποιοι τομείς, ποια τμήματα διηθούνται από υπατικό όγκο, έχουμε το pretext 1 που διηθεί ένα τμήμα και τα υπόλοιπα διηθεί ένα τμήμα του ύπατος και τα υπόλοιπα 3 τμήματα είναι ελεύθερα νόσου. Pretext 2 που διηθεί 1 ή 2 τμήματα και τα άλλα 2 τμήματα γειτονικά είναι ελεύθερα. Pretext 3 που μπορεί να διηθεί 2 ή 3 τμήματα και έχει ελεύθερα 1 τμήμα ή 2, τα οποία όμως δεν είναι γειτονικά. Και Pretext 4 που διηθεί όλο το ύπαρκε, τα 4 τμήματα. Οπότε έχουμε τα standard risk που ανήκουν οι όγκοι Pretext 1, 2, 3 χωρίς πρόσθετα κριτήρια και η α-φετοπρωτεΐνη είναι πάνω από 100. Τα high risk αφορούν όγκους pretext 4 με πρόσθετα κριτήρια και α-φετοπρωτεΐνη πάνω από 100 και τα very high που η α-φετοπρωτεΐνη είναι κάτω από 100 ή έχουν μεταστατική νόσο. Τα πρόσθετα κριτήρια είναι ενδοπεριτοναϊκή αιμορραγία ή ρήξη του όγκου, διήθηση λεμφαδένων, εξοϊπατική σκυλιακή νόσος, συμμετοχή κερκοφόρου λοβού, συμμετοχή πηλαίας φλέβας, 3 υπατικών φλεβών ή κάτω κύλης φλέβας και πολυστιακός όγκος. Δύο λόγια λίγο για τη θεραπεία. Τα standard risk λαμβάνουν 4 κύκλους cisplatin πριν το χειρουργείο και άλλους 2 κύκλους cisplatin μετά το χειρουργείο. Τα high risk παίρνουν θεραπεία cisplatin εναλλάξ με carbon doxorubicini ανά 15 ημέρες. Σε αυτή την κατηγορία πιθανόν ο όγκος να μην είναι χειρουργικά προσπελάσιμος, οπότε η ιατρική ομάδα θα πρέπει από την αρχή να έρθει σε επαφή με εξειδικευμένο κέντρο μεταμόσχευσης για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να γίνει μεταμόσχευση. Στα very high risk, τώρα που εκεί είναι λίγο πιο εντατικό το σχήμα της
χορήγησης της πλατίνης. Οι ενδείξεις για μεταμόσχευση ύπατος είναι η πολυεστιακή όγκη Πριτέξ 4, εστιακός όγκος Πριτέξ 3 με κεντρική εντόπιση, μεγάλος εκτεταμένος όγκος Πριτέξ 4 και η διήθηση τριών υπατικών φλεβών Κυπηλαίας φλέβας και της κάτω Σκύλης φλέβας. Τέλος, το υπατοκυταρικό καρκίνωμα είναι ο τρίτος πιο συχνός όγκος ύπατος στα παιδιά. Αποτελεί το 31% των πρωτοπαθών κακοήθων υπατικών όγκων σε παιδιά και εφήβους. Πολύ συχνός είναι ο πεταλιώδης τύπος που έχει αυξημένη B12 και βραδία εξέλιξη. Το ποσοστό επιβίωσης, πενταετούς επιβίωσης είναι σχετικά χαμηλό, 13-28%. Εμφανίζεται σε έδαφος υποκείμενης υπατικής νόσου, είτε αφορά λοιμώδη, μεταβολικά είτε αγκιακά αίτια. Μπορεί όμως να εμφανιστεί και σε ασθενείς χωρίς υπατική βλάβη, αλλά αυτό αφορά κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες και σε προχωρημένο στάδιο. Κλινικά εκδηλώνεται με άλογος δεξιού υποχονδρέου, ψηλαφυτή κοιλιακή μάζα, συμπαγή, σκληρή, απώλεια βάρους, έμετη, καχεξία, ανεμία και ίκτερο. Παράγοντες κινδύνου είναι η λίμωξη από υπατήτιδα Β. Υπάρχει από την εποχή έναρξης του 90 με τη μαζική ανοσοποίηση έναντι της υπατήτιδας Β στις δυτικές χώρες, έχει μειωθεί πάρα πολύ ο κίνδυνος εμφάνισης υπατοκυταρικού καρκίνου κατά 70%. Άλλος παράγον κινδύνος είναι η λίμωξη από υπατήτιδα Σ, νόσος Wilson, τυροζινεμία, γαλακτοζεμία, γλυκογονίας τύπου 1. Σημαντικό ρόλο στη διάγνωση είναι η μαγνητική και η αξονική χιλίας. Είναι πάρα πολύ συχνές οι μεταστατικές εστίες, κυρίως είναι πνευμονικές, ήδη από τη διάγνωση και είναι πνευμονικές και λεμφαδενικές. Οι πολλαπλοί όγκοι και η διήθηση μεγάλων αγγείων έχουν πολύ κακή πρόγνωση. Είναι ένας χημειοανθεκτικός όγκος. Η ίαση ουσιαστικά είναι η πλήρη χειρουργική εξαίρεση του όγκου ή ακόμα και μεταμόσχευση ύπατος, αλλά μόνο ένα 20% είναι χειρουργικά εξαιρέσιμος. Ένα 20% των όγκων είναι χειρουργικά εξαιρέσιμη. Σε ενήλικες με ανεχείρητους όγκους και μεταστατική νόσο, έρευνες που έχουν γίνει με χορήγηση θεραπείας πλατό και σοράφενη 3 κύκλους ανά 21 μέρες, φαίνεται ότι έχει καλά αποτελέσματα. Και μετά τώρα μπόρεσε να ακολουθήσει η ανάλογη χειρουργική επέμβαση. Συνοψίζοντας, λέω ότι οι υπατικές μάζες αφορούν το 5-6% όλων των ενδοκυλιακών μαζών. Τα 2/3 είναι κακοήθης και το 1/3 καλοήθης. Έχουν οι περισσότερες κοινά κλινικά συμπτώματα. Η α-φετοπρωτεΐνη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διάγνωση. Ο επικονιστικός έλεγχος είναι πάρα πολύ σημαντικός για τη διάγνωση, για τη σταδιοποίηση, για την παρακολούθηση της νόσου. Η σπανιότητα και η ποικιλομορφία των όγκων ύπατος καθιστά δύσκολη τη διάγνωση και τη θεραπευτική προσέγγιση. Είναι απαραίτητη συνεργασία ομάδων μελέτης για τον καθορισμό διαγνωστικών κριτηρίων, εντοπισμό προγνωστικών παραγόντων, νέων μοριακών δεδομένων και την εισαγωγή και αξιολόγηση θεραπείων. Οπότε συμμετοχή σε πρωτόκολλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πινακούλα. Από δικής μου πλευράς να πω ότι απεικονιστικά το μόνο σενάριο που δεν προβληματιζόμαστε όταν ανακαλύπτουμε τυχαία σε ένα υπερηχογράφημα κάποιο μόρφωμα ύπατος είναι το βρεφάκι το οποίο έρχεται με εμφανή δερματικά εμαγγιώματα, αν και εφόσον η απεικόνιση με υπέρηχο δείξει τυπική εικόνα. Γιατί δυστυχώς πολύ συχνά δεν είναι έτσι ωραία περίγραπτα και ηχογενή στο υπερηχογράφημα, οπότε και εμείς προβληματιζόμαστε. Και φυσικά μετά περνάμε στα υπόλοιπα σενάρια. Σαφώς προβληματιζόμαστε σε ένα παιδί που έχετε θεραπεύσει και στο screening, στον επανέλεγχο βλέπουμε ένα μόρφωμα ύπατος που δεν υπήρχε στο προηγούμενο και θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι εστιακή οζώτηση υπερπλασία, αλλά πάλι όταν απεικονίζουμε δεν είναι πάντα τόσο ωραία όσο περιγράφονται στα βιβλία ή όσο θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι. Οπότε πολύ δύσκολα το υπερηχογράφημα θα μας πει απευθείας ότι ναι, είναι μια τέτοια αθώα περιοχή.
θα πρέπει να κάνουμε μια εγκάρση απεικόνηση και γενικώς σε όλα τα μορφώματα ύπατος, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, προτιμάμε για λόγους ακτινοπροστασίας να κάνουμε μια μαγνητική τομογραφία, αλλά θα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με καλή αναισθησία, συχνά διασωλήνωση για να έχουμε απόλυτο έλεγχο της αναπνοής, σωστά πρωτόκολλα. Και όπως είπε και η κυρία Πινακούλα, αν φτάσουμε στο χειρότερο σενάριο του υπατοβλαστώματος ή πολύ σπανιότερο του υπατοκυταρικού, θέλουμε η απεικόνηση να μπορεί να δώσει τις απαντήσεις σχετικά με τη διήθηση των τμήματων του ύπατος, το οποίο σημαίνει ότι όντως πρέπει να είναι υψηλού επίπεδου και γι' αυτό κάποια κέντρα αναφοράς προτείνουν αξονική, γιατί είναι ίσως πολύ πιο εύκολο να έχουμε σε σταθερή βάση μια αξονική τομογραφία ύπατος υψηλού επίπεδου σε αντίθεση με την μαγνητική ύπατος, αλλά εάν μπορούμε να έχουμε μαγνητική με αυτές τις συνθήκες, προτιμάμε να έχουμε μαγνητική. Υπάρχει κάποια ερώτηση από εσάς προς την κυρία Πινακούλα? Ήταν πολύ αναλυτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.